Παρακαλώ καθίστε για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζω στην απόψινή γιορτή, αυτή την όμορφη βραδιά του Μαΐου, στην γιορτή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Μας τιμά σήμερα με την παρουσία του πλήθος εκλεκτών καλεσμένων. Εκπροσωπείται εδώ, παρευρίσκεται εκπρόσωπος της κυβέρνησης, του Προέδρου της Κυβέρνησης, εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής, εκπρόσωποι των κομμάτων ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, υπουργοί, υφυπουργοί, βουλευτές, Αντιπρόεδρη Βουλή, εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΘΑ, Περιφερειάρχες, Δήμαρχοι, Πρέσβεις, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, πρώην Αρχηγοί Ενόπλων Δυνάμεων, Γενική Γραμματής, Υπηρεσιακή Γραμματής και Ειδική Γραμματής Υπουργείων, Πριτάνης Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και Αντιπρόεδροι Οργανισμών, Αντιπεριφερειάρχες, Πρόεδροι Αθλητικών Ομοσπονδιών, Επικεφαλής Δημοσιογραφικών Οργανισμών, Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι Επαγγελματικών Ενώσεων, η Πρόεδρος του ΖΑΠΙΟΥ, Πρόεδροι και Διοικητές Νοσοκομειακών Ιδρυμάτων, Πρόεδροι Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων, Αντιδήμαρχοι, εκπρόσωποι της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εκ μέρους του Προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας όλους. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, είναι πλέον για μένα αγαπημένη συνήθεια την 8η Μαΐου κάθε χρόνο να βρίσκομαι εδώ στην φιλόξενη οικογένεια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και να παρουσιάζω αυτή την μεγάλη γιορτή, αυτή την όμορφη γιορτή, κατόπιν της τιμητικής πρότασης από τον πρόεδρο, τον αγαπητό πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Δόκτωρ Αντώνη Αυγερινό. Σήμερα, λοιπόν, 8 Μαΐου, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, καθώς η 8η Μαΐου είναι η ημέρα γέννησης του μεγάλου ακτιβιστή, ιδεολόγου, οραματιστή του ερυθροσταυρικού κινήματος Ερίκου Ντινάν. Το Διεθνές Κίνημα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου μετράει 160 χρόνια ζωής και είναι το μεγαλύτερο ανθρωπιστικό κίνημα στον κόσμο. Το κίνημα περιλαμβάνει τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, ICRC, την Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, IFRC, και τους Εθνικούς Συλλόγους με παρουσία και δραστηριότητες σε 186 χώρες. Το Διεθνές Κίνημα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, μέσω των 192 μελών εθνικών εταιριών του, προσεγγίζει, φροντίζει και συμπαραστέκεται σε 160 εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο. Ανθρώπους χωρίς πολιτισμική ή εθνική διάκριση, όπως άλλωστε είναι και το ιδεολογικό υπόβαθρο του Ερυθρού Σταυρού. Θα πάρουμε τώρα μία μουσική ανάσα με το εμβληματικό έργο «Άξιον Εστί», στίχη του Οδυσσέα Ελίτη, μουσική Μίκης Θεοδωράκης, ερμηνευτής, συνθέτης, ο Πασχάλης Στόνιος. Πού να βρω την ψυχή μου,
τετράφυλλο δάκρυ, που να βρω την ψυχή μου. Το τετράφυλλο δάκρυ. Μητέρα, ρόδο μου, ρόδο.
αλήθεια να αγκαλιάζει το πέλαγο. Και παίρνει τα λόγια μου στις σκοτεινές του τις πύλες και στις φώκες τις μικρές τα ψιθυρίζει τις νύχτες που κλαίνουν, τις νύχτες που κλαίνουν των ανθρώπων τα βάσα. Χαράζω τις φλέβες μου και κοκκινίζουν τα όνειρα και τσέρκουλα γίνονται στις γειτονές των παιδιών και σεντόνια στις κοπέλες που αγρυπνούνε. Κρυφάγια να ακούν, κρυφάγια να ακούν των ερώτων αθαύματα. Το χελιδόνι η άνοιξη ακριβή για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Ένα το χελιδόνι η άνοιξη ακριβή για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Στους τροχούς θέλει τη ζωντανή.
το μάστορα. Με χτίσες μέσα στα βουνά, δεν μου προ το μάστορα. Με κλείσες μέσα στη θάλασσα, δεν μου προ το μάστορα. Με χτίσες μέσα στα βουνά, δεν μου προ το μάστορα. Με κλείσες μέσα στη θάλασσα. Άρθηκε να πω μάγους το σώμα του Μαγιού, όπουνε θάψει σε ένα μήμα του πελαγού. Άρθηκε να πω μάγους το σώμα του Μαγιού, όπουνε θάψει σε ένα μήμα του πελαγού. Ανάσταση, δεν μπορώ το μάστορα. Μέσα στις Πασχαλιές κι εσύ, δεν μπορώ το μάστορα. Μύρισες την Ανάσταση. Και μέσα σε αυτή την κατανοητική ατμόσφαιρα που μας δημιούργησε το Action ST, θα μου επιτρέψετε να πάρω χρόνο από εκεί που δεν μου οφείλεται, Πρόεδρε, για να πω πώς γράφτηκε, πώς γεννήθηκε το Action ST σε ένα λεπτό. Ήταν λοιπόν ο Μίκης Θεοδωράκης και έπινε καφέ στη Σταδίου, του Λουμίδη, απέναντι από πλατεία Κλαθμόνος. Εκεί λοιπόν πήγε και τον βρήκε ο Οδυσσέας Ελίτης. Και του είπε, τον ήξερε βέβαια, του λέει: «Έχω φέρει ένα έργο ζωής, είναι το Action ST, έκανα χρόνια να το γράψω και θέλω να το διαβάσεις, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα σε εμπνεύσει». Και του είπε ο Μίκης Θεοδωράκης, το έγραψε σε ένα χαρτί τη διεύθυνση που έμενε στο Παρίσι τότε, και στείλτο μου λέει να το δω. Και μετά από λίγες μέρες, ο Παρισινός ταχυδρόμος πήγε στο σπίτι του Μίκη Θεοδωράκη το έργο, το Action ST. Με το που το διάβασε ο Μίκης Θεοδωράκης, γράφει στην αυτοβιογραφία του, το ρουφούσε κυριολεκτικά, άρχισε αμέσως να το μελοποιεί και το τραγουδούσε. Μπρος μεγάλη ευχαρίστηση της μικρής Μαργαρίτας και μπρος απελπισία της Μυρτός, γιατί είχαν μόνο ένα δωμάτιο όπου εκεί έπρεπε να κάνουν τα πάντα. Να τρώνε, να διαβάζουν, να συνθέτουν, να ψυχάζουν το μωρό. Άρχισε λοιπόν να γράφει τόσο γρήγορα που οι μελωδίες ξεχύνονταν από μέσα του, όπως λέει στην αυτοβιογραφία του, και δεν προλάβαινε να γράφει στις παρτιτούρες και σημείωνε και στο περιθώριο για να μην ξεχάσει αυτά που εμπνεόταν. Και είχε και ένα προβληματισμό ο Μίκης Θεοδωράκης ο αείμνηστος, να είναι ορχιστρικό το κομμάτι ή να είναι ελληνολαϊκό. Γιατί εκείνη την περίοδο ήθελε να το κάνει κτήμα του ελληνικού λαού αυτό το έργο. Και έτσι το αποτέλεσμα ήταν το Action ST με όλα αυτά τα αποσπάσματα, τα κομμάτια που έγραψε. Είπε ότι έκανε να το γράψει το 60 και το 61, το τελείωσε, αλλά ήθελε άλλα 3 χρόνια για να το ολοκληρώσει. Αυτά και με συγχωρείτε για την παρένθεση, είναι εκτός κειμένου όλο αυτό. Λοιπόν, τώρα επιστρέφουμε σε αυτή την όμορφη γιορτή που είναι σήμερα εδώ ανάμεσα στην φιλόξενη οικογένεια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τόσο εκλεκτή καλεσμένη. Στις 10 Ιουνίου του 1877 ιδρύθηκε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σήμερα ο μεγαλύτερος φιλανθρωπικός οργανισμός στην Ελλάδα. Το έργο του βασίζεται στην εθελοντική δράση και την άμεση ανταπόκριση των εθελοντών του. Στα 146 χρόνια της ζωής του,
Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός κινητοποιείται στοχεύοντας την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου σε περιόδους πολέμου και ειρήνης, στηρίζοντας τραυματίες, ασθενείς, πρόσφυγες, ηλικιωμένους, ανθρώπους με οικονομικές δυσκολίες και άτομα από κάθε ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού. Η δράση του έχει συνδεθεί με την επαγρύπνηση, την αλληλεγγύη και την φιλαλία και είναι συνώνυμη της ανιδιοτελούς προσφοράς. Πάμε τώρα να δούμε στο βίντεο που ακολουθεί δράσεις αγάπης, αλληλεγγύης και αφιλοκερδούς προσφοράς στον συνάνθρωπό μας από τους εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Θα μιλήσουμε και στη συνέχεια για τους εθελοντές, αυτούς τους χιλιάδες εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, που είναι η ζωή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Τους τιμούμε, τους θαυμάζουμε και ένα πρώτο δυνατό χειροκρότημα παρακαλώ για αυτούς. Η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σήμερα εκπροσωπεί τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης. Παρακαλώ, κυρία Μιχαηλίδου, να πάρετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, Αγίοι Πατέρες, κυρία Μαριάννα Λάτσι, φίλες και φίλοι. Η 8η του Μάη είναι μια μέρα πολύ ισχυρού συμβολισμού. Συμβολίζει τη γέννηση και την πραγμάτωση μιας ιδέας από έναν πολύ μεγάλο ανθρωπιστή 164 χρόνια πριν. Η ίδρυση του Διεθνούς Κινήματος Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Μισελίνου, που σήμερα είναι παρόν και δραστηριοποιείται σε 192 χώρες, αποτελεί την κορύφωση της ιδέας αυτού του ανθρωπισμού. Η ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου και της ανθρώπινης δυστυχίας, χωρίς φυλετικές, εθνικές, θρησκευτικές, πολιτισμικές ή άλλες διακρίσεις, ήταν και είναι το ιδεολογικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο οι άνθρωποι, όλοι εσείς, εθελόντριες και εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, προσφέρουν άκοπα και με ανιδιοτέλεια, βοήθεια και φροντίδα σε όλες και όλους σας έχουν ανάγκη. Σήμερα το κίνημα είναι η μεγαλύτερη εθελοντική οργάνωση στον κόσμο, έχει ήδη τιμηθεί με 3 βραβεία Νόμπελ και στη συνείδηση των πολιτών είναι το σύμβολο της αλληλεγγύης χωρίς σύνορα, το σύμβολο της εθελοντικής προσφοράς για την στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, η έμπρακτη προσπάθεια ο κόσμος να γίνει πιο δίκαιος και να προχωρά με σεβασμό στην ανθρώπινη υπόσταση και αξιοπρέπεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, κύριε Πρόεδρε, μετρά περήφανα σήμερα 146 χρόνια παρουσίας, 146 χρόνια προσφοράς στον τόπο μας. Έχοντας δραστηριοποιηθεί σε περίοδος πολέμου και ειρήνης,
και έχοντας ως κύριο εργαλείο τον εθελοντισμό, περιέθαλψε, φρόντισε, προσέφερε παρηγοριά και ελπίδα σε κάθε συνάνθρωπο, όποιος και αν ήταν, όπου και αν βρέθηκε. Για την πολιτεία υπήρξατε διαχρονικά ένας πολύτιμος κοινωνικός εταίρος. Ένα μέρος της κοινωνίας των πολιτών που εξέφραζε με τον πιο ειλικρινή, τον πιο καθαρό τρόπο το ενδιαφέρον, τη μέρημνα και τη στοργή που ο καθένας μας οφείλουμε στον συνάνθρωπό μας. Ως οργανισμός αποδείξατε με τη λειτουργία σας τη σημασία του εθελοντισμού. Αν το κράτος, αν εμείς ως πολιτεία, έχουμε τη θεσμική υποχρέωση να στηρίζουμε και να δημιουργούμε θετικές προοπτικές για τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας, η κοινωνία των πολιτών έχει αναλάβει την ηθική υποχρέωση να συνδράμει σε αυτήν μας την προσπάθεια και να το κινητοποιήσει την πολιτεία όπου αυτή, όπου εμείς το χρειαζόμαστε. Αυτή η αλληλεπίδραση μεταξύ της συντεταγμένης πολιτείας και της κοινωνίας των πολιτών που δρούν εθελοντικά με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου είναι συστατικό της δημοκρατίας που προάγεται με τον εθελοντισμό. Η αξία του εθελοντισμού βρίσκεται στο ανιδιοτελές κίνητρό του. Γι' αυτό οφείλουμε να αναδεικνύουμε, να προβάλλουμε, να αναγνωρίζουμε κάθε πράξη που γίνεται με μοναδικό σκοπό να ανακουφίσει τον ανθρώπινο πόνο, να αναπτερώσει την ελπίδα, να σκορπίσει χαμόγελα και αισιοδοξία. Και εδώ, κύριε Πρόεδρε, θα μου αφήσετε μια μικρή παρένθεση, καθότι στο Υπουργείο 4 χρόνια τώρα είχα την χαρά και την περηφάνεια να εργάζομαι και να συνεργάζομαι με τον Γενικό μου Γραμματέα, τον Γιώργο το Σταμάτη, βουλευτή επικρατείας τώρα του κόμματός μας, ερυθροσταυρίτη όλης της χώρας μας. Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Σήμερα όμως, σε αυτή τη γιορτή, ο εθελοντισμός έχει την τιμητική του. Ο Ελληνικός Ερυθρόσταυρος, που στηρίζει με τη δράση του τον εθελοντισμό, τιμά τους εθελοντές και τις εθελόντριές τους και έτσι τιμά την κυρία Μαριάννα Λάτση, μια σπουδαία Ελληνίδα, η οποία διακρίνεται δεκαετίες τώρα για το φιλανθρωπικό της έργο, την εθελοντική προσφορά της στο κοινωνικό σύνολο, την αγάπη στον συνάνθρωπο, την κατανόηση, γιατί για να αγαπάς πρέπει να κατανοείς, την κατανόηση της ευαλωτότητας και με δίψα για ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα. Στα δικά μου μάτια, είναι μια πράξη υψηλού συμβολισμού, ευχαριστούμε γι' αυτό, κύριε Πρόεδρε, που προβάλλει τον εθελοντισμό ως πρότυπο συμπεριφοράς που υιοθετείται από επώνυμους και ανώνυμους πολίτες, τους οποίους ενώνει η αγάπη και ο σεβασμός στον συνάνθρωπο. Φίλες και φίλοι, εκ μέρους της κυβέρνησης, εκ μέρους του Πρωθυπουργού μας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, εκφράζω πραγματικά την ευγνωμοσύνη μας προς τους ανθρώπους του Ερυθρού Σταυρού για τη διαχρονική και διαρκή στήριξη που προσφέρουν στην ελληνική κανονία και ευχαριστώ την κυρία Μαριάννα Λάτση που εξακολουθεί και εμπνέει με το παράδειγμά της τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, όλες και όλους μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μιχαηλίδου. Παρακαλώ πολύ τώρα τον κύριο Γιώργο Σταμάτη, πρώην Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης Φτώχειας, αλλά και Ερυθροσταυρίτη, όπως όλοι γνωρίζουμε, να μας απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε μου πριν πω αυτά που θα ήθελα να πω, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Μιχαηλίδου για τα 4 αυτά χρόνια συνεργασίας που είχαν ως αποτέλεσμα λιγότερα παιδιά να είναι σε ιδρύματα, περισσότερα παιδιά να είναι σε οικογένειες, περισσότεροι πρώην άστεγοι να είναι σε σπίτια και σε συνδυασμό με τη σημερινή εκδήλωση επιτρέψω να σας πω ότι περισσότεροι άνθρωποι βρήκαν ένα φως σε ένα σκοτάδι που ήταν για χρόνια εμφυθισμένοι. Και νομίζω ότι αυτή η συνεργασία έδειξε ότι οι αρχές και οι αξίες του Ερυθρού Σταυρού, αλλά και τη συνεργασία, και βέβαια υπό την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού, έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Οπότε να ευχηθώ στην αγαπητή Δόμνα κάθε καλό στη συνέχεια και την ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνεργασία. Πριν 7 μήνες, παρά μία μέρα, κύριε Πρόεδρε, με είχατε εδώ πέρα και με τιμήσατε με το ανώτερο αξίωμα του Ερυθρού Σταυρού. Ένα παιδί που γεννήθηκε δίπλα στον Ερυθρό Σταυρό, ένα παιδί που
εμβολιάστηκε στο Ερυθρό Σταυρό. Ένα παιδί που πήγε τους γονείς του να εμβολιαστούν στον Ερυθρό Σταυρό. Ένας άνθρωπος ο οποίος με τις αξίες του Ερυθρού Σταυρού στάθηκε τυχερός ώστε να τις εφαρμόσει ως Γενικός Γραμματέας. Και αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί εθελοντές Σαμαρίτες και Σαμαρίτσες και διασώσεις του Ελληνικού Σταυρού, επιτρέψτε μου να σας πω ότι ένα μεγάλο μπράβο στον Πρόεδρο και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την απόφαση να βραβεύσουν την κυρία Μαριάννα Λάτση. Έναν άνθρωπο που έξω από τα φώτα της δημοσιότητας βοηθάει, συνεισφέρει ανθρώπους που έχουν ανάγκη και δίνει τη δυνατότητα με την ευαισθησία της να είναι σήμερα και να τιμηθεί από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό που βραβεύεται ένας τέτοιος σημαντικός άνθρωπος της χώρας μας. Κυρία Λάτση, τα θερμά μου συγχαρητήρια. Κλείνοντας να σας πω, μιας και αύριο είναι η μέρα της Ευρώπης και είχαμε το άξιο νηστή του Ηλίτη, έχουμε τα τρία Νόμπελ του Ερυθρού Σταυρού, λείπει ένα Νόμπελ ακόμα, του Γιώργου Τσεφέρη. Και για όσοι το γνωρίζετε, το 1963 που ο Γιώργος Τσεφέρης πήρε το βραβείο Νόμπελ, εκείνη την ημέρα, σε εκείνα τα Νόμπελ, ήταν το τρίτο Νόμπελ του Παγκόσμιου Κινήματος του Ερυθρού Σταυρού. Και τι είχε πει ο Τσεφέρης τότε, ότι σε αυτόν τον κόσμο που ολοένα μικραίνει, ο καθένας πρέπει να αναζητήσει τον άνθρωπο όπου και αν βρίσκεται. Αυτό είναι ο Ερυθρός Σταυρός. Αναζητεί τον άνθρωπο όπου και αν βρίσκεται για να τον βοηθήσει εκεί που έχει την ανάγκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ τώρα τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Θάνο Πλεύρη, να ανέβει για ένα σύντομο χαιρετισμό. Κύριε Πρόεδρε, οφείλω να πω ότι πάντοτε αυτή η μέρα είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί μας θυμίζει ακριβώς όλη τη διαδρομή την οποία έχει ο Ερυθρός Σταυρός στο κομμάτι να συνεισφέρει δίπλα στον άνθρωπο, να βρίσκεται δίπλα στην πολιτεία. Και οφείλω να πω τον Αντώνη τον Αυγερινό, τον ξέρω και γνωριζόμαστε χρόνια, αλλά είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε και στο πλαίσιο όλο αυτό της Υπουργίας, του Υπουργείου Υγείας. Και για όσους δεν το γνωρίζουν οι περισσότεροι που είστε εδώ, και για σας ουσιαστικά είναι η μέρα την οποία γιορτάζετε ακριβώς για τον εθελοντισμό τον οποίο επεδεικνύεται. Σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας η συνεισφορά του Ερυθρού Σταυρού ήταν πολύτιμη και σειρά εμβολιαστικών κέντρων έχουν στελεχωθεί αποκλειστικά και μόνο από τους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, και αυτό δείχνει ακριβώς ότι ο Ερυθρός Σταυρός είναι δίπλα στην πολιτεία. Είχαμε και την ευκαιρία μάλιστα να υπογράψουμε μια σειρά από μνημόνια συνεργασίας που έχουν να κάνουν με την προσφορά του Ερυθρού Σταυρού στον άνθρωπο και στο Υπουργείο Υγείας, και επιλέξαμε μάλιστα αυτή η υπογραφή να γίνει στα γραφεία του Ερυθρού Σταυρού, γιατί ως Υπουργός Υγείας ήθελα να δείξω ότι πραγματικά η πολιτεία, αναγνωρίζοντας αυτόν τον ρόλο, έρχεται να υπογράψει αυτά τα μνημόνια που δίνουν πια έναν πιο θεσμικό ρόλο της συνεργασίας του Ερυθρού Σταυρού με την πολιτεία. Δεν μπορώ να παραλείψω το γεγονός και της σημερινής βράβευσης. Η σημερινή βράβευση που σας συγχαίρω, που είναι για τη Μαριάννα Λάτση, έχει τα χαρακτηριστικά ότι το Υπουργείο Υγείας κατεξοχήν είναι ωφελούμενο από τις ωραίες οι οποίες έχουν γίνει από την οικογένεια Λάτση, και αναφέρομαι και στο κομμάτι που έχει να γίνει με τα υπερσύγχρονα ΤΕΠ στο Γεννηματά, όπου είναι το πρότυπο το ΤΕΠ που θα έχουμε σε όλη τη χώρα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, γιατί πραγματικά αλλάζουν την εικόνα των νοσοκομείων. Αναφερόμαστε οπωσδήποτε και σε κάτι που ακουμπά και την ψυχή της ίδιας και την καρδιά, τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει για τις μονάδες ημερησίας νοσηλείας που έχουμε και στο Δεαγένειο, στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Και θα ήθελα να πω κάτι, γιατί βλέπω ότι και η κόρη της Εριέτα είχα την τύχη να συνεργαστούμε σε ένα πάρα πολύ ευαίσθητο κομμάτι που δεν το γνωρίζετε πολύ. Ήταν το σκέλος που έχει να κάνει με το φυσικό τοκετό, και πλέον καταφέραμε και νομοθετήσαμε ένα πλαίσιο και σιγά σιγά έχουν αρχίσει να βγαίνουν και υπουργικές αποφάσεις ώστε η χώρα μας να αποκτήσει και σε αυτό το πλαίσιο
ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο φυσικού τακετού. Άρα είναι πολύ μεγάλη τιμή για την πολιτεία, πολύ μεγάλη τιμή, οφείλω να πω, για όλους που είμαστε εδώ πέρα, η επιλογή του προσώπου που έχετε κάνει για τη βράβευση, και εγώ από την πλευρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά όλους εσάς τους οθελοντές για τη βοήθεια την οποία παρέχετε συνεχώς με αλτρουισμό, αυτό που σας χαρακτηρίζει δηλαδή, απέναντι στον άνθρωπο και συνδράμετε την πολιτεία. Ευχαριστώ πολύ. Ο Περιφερειάρχης Αττικής είναι απόψε εδώ κοντά μας, ο κύριος Γιώργος Πατούλης. Παρακαλώ για ένα σύντομο χαιρετισμό. Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί σεβασμιότατε, αγαπητοί και αγαπητές της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, αγαπητοί φίλοι του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, αγαπητέ Πρόεδρε, Αντώνη Αυγερινέ, εσύ και το Διοικητικό Συμβούλιο έχετε αποδείξει ότι το Ελληνικό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού δεν έχει τίποτα, μα τίποτα, λιγότερο από το να ζηλέψει οποιαδήποτε άλλο τμήμα του Παγκόσμιου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Και πράγματι χαίρομαι που εδώ στην Ελλάδα της αλληλεγγύης, στην Ελλάδα του ανθρωπισμού, της υγείας, αλλά καθώς επίσης θα έλεγα και της βοήθειας του ενός ανθρώπου στον άλλον, έχουμε ένα τόσο σημαντικό Ερυθρό Σταυρό όπως το Ελληνικό Τμήμα με την Προεδρία του Αντένη του Αυγερινού, που το είδαμε και στην πανδημία σε όλες τις εκφάνσεις. Είναι προφανές ότι στην πανδημία η Περιφέρεια Αττικής ήταν μπροστά στην εθνική προσπάθεια. Αλλά οφείλω να πω, δεν υπήρχε ούτε μία μέρα, όπου και να βρεθώ, όπου και αν βρέθηκα, εγώ και οι συνεργάτες μου, να μην υπήρχε η κόκκινη στολή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού να σχήμει στην προσπάθεια, την εθνική προσπάθεια της χώρας μας. Και βέβαια, οφείλω να πω ότι σε όλες τις περιπτώσεις, όπου και αν χρειάστηκε, επαφορμής και της περιβαλλοντικής κρίσης, στα μεγάλα οξέα θέματα τα οποία αντιμετώπισε η χώρα μας και τα τελευταία χρόνια, πάντα κοντά στον πυροσβέστη, πάντα κοντά σε εκείνον που είχε την ανάγκη για να μπορέσει να επιχειρήσει, έβλεπες πολλούς, αλλά σίγουρα έβλεπες τον άνθρωπο του Ερυθρού Σταυρού κοντά στο πρόβλημα, κοντά σε εκείνο που επιχειρούσε. Γι' αυτό ακριβώς σήμερα στην Παγκόσμια ημέρα του Ερυθρού Σταυρού, εμείς προφανώς όσοι γνωρίζουμε από κοντά τους ανθρώπους που έχουν κάνει μια πολύ σημαντική οικογένεια για τη χώρα και για το, και για το επιχειρήν, ερχόμαστε να υποβάλουμε προφανώς τα σέβη μας, την τιμή μας, την αγάπη μας και ό,τι χρειάζεστε, και εμείς αν χρειαστεί θα γίνουμε μέλη του Ερυθρού Σταυρού για να επιχειρήσουμε πέραν των ρόλων που μπορεί να έχουμε επ' αφορμής το ρόλο που μας έχουν διαθέσει οι πολίτες. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ για την πρωτοβουλία που έχετε πάρει για να βραβεύσετε μία μεγάλη Ελληνίδα. Μία Ελληνίδα όπου όταν χρειάζεται η ανάγκη βρίσκεται παρούσα. Μία Ελληνίδα η οποία πραγματικά μπορεί και αυτοπράττει να βοηθάει την ελληνική κοινωνία. Και αυτή είναι η Μαριάννα Ιλάτση, την οποία χαίρομαι που επιβραβεύεται για το δικό της έργο σε χωριστό και μοναδικό. Εύχομαι τα καλύτερα να τα βρούμε μπροστά μας. Εύχομαι να μην υπάρχει ανάγκη, αλλά όσο υπάρχει ανάγκη, υπάρχει ο Ερυθροσταυρίτης, τον οποίον αγαπάμε, τιμούμε και σεβόμαστε. Να είστε καλά, χρόνια πολλά, χρόνια καλά, τα καλύτερα μπροστά μας. Ευχαριστώ. Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, η κυρία Βούλα Πατουλίδου, είναι ανάμεσά μας. Παρακαλώ για ένα σύντομο χαιρετισμό.
Σεβαστέ Πατέρα, κύριε Πρόεδρε. Άνθρωποι που τελικά, αφού είμαστε εδώ, είμαστε του Ερυθρού Σταυρού, ξέρετε τη θητεία μου στον Ερυθρό Σταυρό, την κουβαλώ ως παράσημο. Αυτή την τρέλα που θεωρούν ότι έχουν οι εθελοντές, που όμως δεν είναι μόνο ρομαντιστές, είναι οι απόλυτοι ρεαλιστές. Ξέρουν την πραγματικότητα, εκπαιδεύονται για να μπορούν να αντιμετωπίσουν κάθε δυσκολία. Χαίρομαι που. Εμένα, ξέρετε, όταν γυρίσαμε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο Μέγας Ευεργέτης ήταν ο καπετάνιος. Και λέω καπετάνιος γιατί πολύ καλά θα καταλάβει η κυρία Μαριάννα Λάτση ότι ήταν ο πατέρας της. Ο πατέρας της που όταν όσες φορές βρεθήκαμε έλεγε: Έχω τρία παιδιά, αλλά το μικρότερο το αγαπώ πολύ γιατί έχει την δική μου τρέλα, την δική μου καλοσύνη και ξέρω ότι ό,τι και αν κάνει, όσοι και αν χαθούν, αυτή θα συνεχίσει να βοηθά κόσμο. Χαίρομαι που ο Ερυθρός Σταυρός την έχει ξεχωρίσει. Χαίρομαι που βρίσκομαι ανάμεσά σας, που αυτή την θητεία στον Ερυθρό Σταυρό δεν μπόρεσε να μου δώσει τίποτα παραπάνω παρά κάτι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ δυνατό για την εποχή μας. Στο Πανεπιστήμιο σπούδασα. Στο γήπεδο προπονήθηκα, στον Ερυθρό Σταυρό διδάχτηκα την αλληλεγγύη του να έχεις μια καρδιά που να πονά, ένα μυαλό που να βρίσκει λύση και δύο χέρια πάντοτε ανοιχτά για να βοηθήσουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ακόμη και τώρα με τιμάτε και σας τιμώ. Το 1919 οι Σύλλογοι Ερυθρών Σταυρών και Ερυθράς Ημισελήνου ενώθηκαν σχηματίζοντας τη Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, την IFRC. Η ανθρωπιστική δραστηριότητα του κινήματος Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου αναπτύχθηκε και επεκτάθηκε παγκοσμίως με τη σταδιακή συμμετοχή όλο και περισσότερων χωρών. Σήμερα είναι η μεγαλύτερη εθελοντική οργάνωση στον κόσμο. Αποτελεί συνώνυμο της αλληλεγγύης, γεγονός που επιστεγάζεται και από την απονομή των τριών βραβείων Νόμπελ, όπως είπε νωρίτερα και ο κύριος Σταμάτης, στο Διεθνές Κίνημα Ερυθρού Σταυρού. Τα Νόμπελ στον Ερυθρό Σταυρό ήταν το 1917, το 1944 και το 1963, οπότε είχε βραβευτεί και ο Σεφέρης. Μέλος του Διεθνούς Κινήματος Ερυθρού Σταυρού είναι η Διεθνής Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου και ο πρόεδρος της IFRC, ο κύριος Φραντσέσκο Ρόκα, θα απευθύνει χαιρετισμό στη σημερινή εκδήλωση. Dear President, my friend, Dr. Antonio Saverinos, dear volunteers and staff of the Hellenic Red Cross, dear friends. Unfortunately, I could not join you in person for this important celebration of the 8th of May, but I'm honored to address you through this video. I hope I will see you in your wonderful country soon, because I always feel at home in Greece, every time that I visit your beautiful country and I'm with all of you. Let me start by saying thank you. And I want to thank you all for your critical and life-saving humanitarian activities. And let me thank your president, my friend Antonios, for his critical leadership. Thank you all for your enormous humanitarian contribution inside and outside the borders of Greece. We all witnessed your critical and timely response after the catastrophic consequences of the train collision in Tempi and the initiatives to support the communities affected by the earthquakes in Turkey and Syria. Hellenic Red Cross teams have always been at the front line of the humanitarian response. And today we celebrate the World Red Cross Crescent Day, which is the birthday of our founder, Henri Dunant. We celebrate his legacy and the countless volunteers who came after him. And we celebrate you and other millions of Red Cross and Red Crescent women and men who every day make the idea of a reunion a reality by helping people and communities in vulnerable situations. For me, the 8th of May has always been a day of celebration and a day of great inspiration. I've always been amazed by the power of our Red Cross and Red Crescent family and by the unwavering commitment of our volunteers to humanity. We live in challenging times when we face many different challenges, natural hazards, climate crisis, health emergencies, armed conflict. And many of those crises are unfortunately overlapping at the most, and the most vulnerable people in the communities are hit the hardest by them. It is overwhelming to see the immense scale of needs at global level. But it's also reassuring to see the commitment of our Red Cross and Red Crescent volunteers and staff to respond to them. So today,
Let's celebrate the 8th of May, keeping in mind that we must continue to call for more support and protection of dignity of the most vulnerable people, for the respect of principled humanitarian action, and for putting people's needs at the center of decision making, preventing the suffering of millions of people. Together, we are the power of humanity. Happy, happy World Red Cross. Ας κρατήσουμε την τελευταία φράση του κυρίου Ρόκα, ότι μαζί είμαστε η δύναμη της ανθρωπότητας. Οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού σε όλο τον κόσμο είναι η δύναμη της ανθρωπότητας. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συμμετέχει σε όλες τις ανθρωπιστικές δράσεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, με πιο πρόσφατα παραδείγματα την κέρια συμβολή του στην εκτόνωση της τεράστιας ανθρωπιστικής κρίσης στους σεισμούς που είχαμε στην Τουρκία και στη Συρία, καθώς και στην εμπόλεμη Ουκρανία. Ο Ερυθρός Σταυρός έστειλε εκεί με επιτυχία οδικώς 9 ανθρωπιστικές αποστολές εντός της Ουκρανίας και περίπου 700.000 ευρώ προς ενίσχυση των πληγέντων. Επίσης, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει μετατραπεί στον βασικό αποδέκτη της αγάπης και της αλληλεγγύης του ελληνικού λαού προς τους σεισμόπληκτους της Τουρκίας και της Συρίας. Έχει ήδη αποστείλει επιτυχώς 120 τόνους ανθρωπιστικού υλικού με οχήματα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στις σεισμόπληκτες περιοχές της Τουρκίας, 40 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στη Συρία. Επίσης, σημαντική οικονομική βοήθεια 250.000 ευρώ στην Τουρκία και 150.000 ευρώ στη Συρία, και όλα αυτά για την ανακούφιση των πληγέντων, κυρίες και κύριοι. Εντός της χώρας μας τώρα, ήταν οι ακούραστοι εθελοντές σαμαρίτες διασώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, που από τις πρώτες ώρες της ανίποτης τραγωδίας... Αυτοί λοιπόν οι εθελοντές από τις πρώτες ώρες της ανίποτης τραγωδίας έσπευσαν στο σημείο του πολύνεκρου τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη, προσφέροντας πρώτες βοήθειες στους τραυματισμένους επιβάτες και βοηθώντας τη μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο. Πίσω από την πολυσχηδή δράση του γιγαντιαίου ανθρωπιστικού οργανισμού και την στιβαρή καθοδήγηση των εθελοντών και των εργαζομένων του, είναι ένα πρόσωπο. Ο Δόκτωρ Αντώνης Αυγερινός, υποστράτηγος εν αποστρατεία. Αξιότιμη Πρόεδρε του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, αγαπητέ Αντώνη Αυγερινέ, έχετε το λόγο. Αγαπητή μου κυρία Χρονά, αγαπητή μου Ελένη, ευχαριστώ θερμά για την ωραία προλόγηση. Ευεσιμότατε, κυρία Υπουργέ, κύριε Περιφερειάρχα, εκλεκτοί επίσημοι προσκεκλημένοι κυρίες και κύριοι, εθελόντριες και εθελοντές, ερυθροσταυρίτισσες και ερυθροσταυρίτες. Ελένη μου, κάτσε σε παρακαλώ και μην κουράζεσαι. Λίγο θα καθυστερήσω. Σας ευχαριστώ θερμά εκ μέρους του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, όλες και όλους, γιατί ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας και μας τιμάτε σήμερα με την παρουσία σας. Μία ημέρα, όπως ξέρετε, ιδιαίτερα για μας συμβολική και επαιτειακή.
Γιορτάζουμε, όπως ακούσατε, τη γενέθλιο ημέρα του μεγάλου ακτιβιστή, ιδεολόγου, ιδρυτού του μεγάλου παγκόσμιου αυτού κινήματος του Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς ημισελήνου του Ερίκου Ντινάν. Όμως, επαιτειακή, διότι σε ένα μήνα ακριβώς από σήμερα, συμπληρώνει ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. 146 έτη μοναδικής προσφοράς, μοναδικής παρουσίας, μοναδικής κληρονομιάς, παρακαταθήκης και παράδοσης. Δεύτερη, δεν υπάρχει από κανένα σύλλογο, από κανέναν οργανισμό. Δεν είναι σχήμα λόγου, δεν είναι, θα έλεγα, αυτοκολακία. Είναι η αλήθεια. Γι' αυτό επιτρέψτε μου να τονίσω ότι σήμερα μας δίνεται η ευκαιρία να αποτίσουμε τον ελάχιστο φόρο τιμής, σεβασμού και μνήμης στη σεπτή μνήμη των ευγενών προτεργατών και εμπνευσμένων μυσταγωγών του ελληνικού ερυθροσταυρισμού. Και για μας η ωραία αυτή περιεκτική λέξη του ερυθροσταυρισμού σημαίνει μία μεγαλόπνοη φιλοσοφική ενόραση και σύλληψη ανθρωπισμού και ευποιίας. Κυρίες και κύριοι, έχουμε, όπως προείπα, μία τεράστια κληρονομιά. Υπέροχοι άνθρωποι που πραγματικά με τις απαράμιλες αλτρουιστικές πράξεις και ενέργειές τους λάμπριναν και κατάβγασαν την μοναδική αυτή, θα έλεγα, ιστορική διαδρομή του έθνους μας. Και σήμερα εμείς δεν δικαιούμαστε ούτε να απολακτιστούμε, ούτε να είμαστε απλοί μεταπράτες του θαυμασμού των άλλων για την μεγάλη αυτή τεράστια παρακαταθήκη. Αντίθετα, έχοντας πάντα ως φάρο φωτεινά τις 7 θεμελιώδεις αρχές του κινήματός μας, έχουμε χαράξει μία ιδιαίτερη στρατηγική που εμπεριέχει τη διάδοση, την διδασκαλία, την εμπέδωση, την μεταλαμπάδευση αυτών των βασικών θεμελιωδών αρχών που αποτελούν για μας πραγματικά ό,τι καλύτερο, ό,τι σωστότερο μπορούμε να διδάξουμε. Είναι, θα έλεγα, η πρακτική φιλοσοφίας της δικής μας ερυθροσταυρικής στρατηγικής. Επίσης, θέλω να υποσχεθώ ότι η σημερινή διοίκηση του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα διατηρήσει τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό ως ακαταμάχητο προμαχώνα της ενεργού εθελοντικής προσφοράς και αλληλεγγύης. Θα διατηρήσει τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό ως ακαταγόνιστο παραστάτη προτεργάτη, θα έλεγα ακάματο αοραγό διάκονο παραστάτη, αφανή ήρωα της ελληνικής πολιτείας, της εκάστοτε πολιτείας. Όχι μόνο στην αντιμετώπιση κρίσιμων κλιματολογικών φαινομένων, αλλά και στην αντιμετώπιση μολυσματικών ασθενειών COVID-19, όσο βεβαίως και σε κάθε τυχαίο ατύχημα που μπορεί να συμβεί όχι μόνο στην ελληνική επικράτεια, αλλά και εκτός συνόρων. Δημιουργούμε, κυρίες και κύριοι, και έχουμε θέσει τις βάσεις για ένα καινούριο ελληνικό Ερυθρό Σταυρό με βάση αφετηρίας. Με
με βάση αφετηρίας 29 Μαΐου 2022. Έναν ελληνικό ερυθρό σταυρό, σύγχρονο, καινοτόμο, κοινωνικό, αλληλέγγυο, αλτρουιστικό, αποτελεσματικό, πάνω απ' όλα όμως διαφανή. Η διαφάνεια για μας είναι κάτι το οποίο συντηρούμε, διατηρούμε ως κόρη οφθαλμού. Επίσης, αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι θέλουμε να καταστήσουμε και πάλι τον ελληνικό ερυθρό σταυρό, εχέγγυο της ελληνικής κοινωνίας, απάνεμο λιμάνι της ελληνικής κοινωνίας. Έχουμε χαράξει μια ιδιαίτερη αγαθοποιό δυναμική, η οποία εδράζεται σε ένα ευρύ φάσμα κοινοφελών δραστηριοτήτων, με απότερο στόχο και σκοπό, πρώτον, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής αλληλεγγύης. Δεύτερον, την ενδυνάμωση του εθελοντικού ρεύματος που έχει ανάγκη όχι μόνο ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, αλλά η πατρίδα μας. Και τρίτο και κυριότερο, την ενδυνάμωση, ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να αποφεύγονται φαινόμενα περιθωριοποίησης και απομονωτισμού ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Θα το πετύχουμε και θα προσπαθήσουμε να το πετύχουμε με τη βοήθεια των υπέροχων, μοναδικών, διακριτών εθελοντών μας. Η μαχητικότητα του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η μαχητικότητα του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού αποδεικνύεται καθημερινά, καταφαίνεται καθημερινά, επαληθεύεται καθημερινά σε όλη την ελληνική επικράτεια με συνεχείς δράσεις και ενέργειες κοινωνικού περιεχομένου. Και τούτο πραγματικά αποδεικνύει αυτή την έναρξη της αναγεννητικής μας πορείας. Επίσης, ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παρακολουθεί, παρατηρεί τα δρόμενα, σεβόμενος και σεβόμενη τον ηθικό μετασχηματισμό που επιχειρούμε, γιατί για μας το ήθος και το ύφος είναι το παν. Σεβόμενοι λοιπόν αυτό τον ηθικό μετασχηματισμό που επιχειρούμε, αναγνωρίζει παράλληλα και το τεράστιο κοινοφελές έργο που παράγουμε. Έχουμε καθημερινά μία ανιούσα πορεία πρόοδου και πάντα ανοιχνεύουμε αυτή την πρόοδο που επιθυμούμε, θα έλεγα με μία ειλικρινά πλήρη ταύτιση λόγων και έργων. Κάτι όμως το οποίο δεν μας απαγορεύει να ενσκύπτουμε και να υποκλινόμαστε καθημερινά στον πάσχοντα άνθρωπο και συνάνθρωπο. Επίσης, όπως ακούσατε, η οικουμενικότητα του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού διαθλάται μέσα από τις μοναδικές δράσεις που επιχειρήσαμε στην επικίνδυνη ζώνη της μαχόμενης Ουκρανίας. 9 φορές, 9 αποστολές, μία στην Οδυσσό, την εμβληματική πόλη για τον ελληνισμό, μία στη Μολδαβία, παράλληλα όμως η πρώτη που προστρέξαμε στις σεισμόπληκτες περιοχές της Τουρκίας, η πρώτη και η μοναδική. Η πρώτη και η μοναδική που αποστείλαμε βοήθεια στη Συρία. Επίσης, έχουμε μια ιδιαίτερη πρωτοπορία εξωστρέφειας και επικαιροποίησης γνώσεων και εκπαιδεύσεων. Και αυτό μας καθιστά δυνατούς με τον άριστο εξοπλισμό που έχουμε στους εθελοντές μας
να είμαστε πάντα πρώτοι στα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα της χώρας, όπως είναι το Ράλι Ακρόπολης, όπως είναι η ποδηλατική γύρη της Ελλάδος, όπως είναι η μαραθώνη και άλλα πολλά. Έχουμε αποδείξει κατ' επανάληψη την επιχειρησιακή πληρότητα και δυνότητα που διαθέτουμε. Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι υπέροχοι διακριτοί εθελοντές μας, αυτοί που είναι η καρδιά, η ψυχή, η κινητήριος δύναμη, ο κινητήριος μοχλός του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, αποτελούν τους οδοδείκτες του ήθους και του ύφους στην ελληνική κοινωνία. Με αυτοπεποίθηση, με αυτοσυμβασμό, με αυτοκυριαρχία, με ομαδικότητα, με συλλογικότητα, με ευγενή άμυλα, αυτοί που θέτουν το εγώ κάτω από το εμείς είναι, όπως είπα, το παράδειγμα, το ηθικό εφαλτήριο της κοινωνίας για να μπορέσει να μεταλλαχθεί, να γίνει αυτό το οποίο όλοι προσβλέπουμε, όλοι επιθυμούμε. Είμαστε υπερήφανοι. Είμαστε υπερήφανοι γιατί εκπέμπουν αριστοτελικό ήθος και ύφος και γιατί αποδεικνύουν με την καθημέρα πράξη τους ότι ο εθελοντισμός πραγματικά πρέπει να αποτελεί δείκτη και δείγμα πολιτισμού μιας χώρας. Κυρίες και κύριοι, δεν θέλω να μακρηγορήσω, θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλές ώρες και να μην τελειώνουμε ποτέ. Δεν θέλω επίσης να περιαυτολογώ για το έργο μας. Θέλω όμως πραγματικά να πω σε όλες και όλους ότι έχουμε βάλει τις βάσεις ενός υγιούς οργανισμού. Έχουμε βάλει τις βάσεις για ένα έργο ζωής και λειτουργούμε πάντα με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στον πάσχοντα άνθρωπο και συνάνθρωπο, και βεβαίως έχουμε ιδανικά σοβαρής ανάπτυξης, σοβαρής λειτουργίας, υπεύθυνου λειτουργικού μετασχηματισμού που επιβάλλεται να έχουμε. Μακριά από στίγματα και ενοχές του παρελθόντος. Δεν θα επαναληφθούν λάθη ποτέ, μα ποτέ, και δεν θα επιτρέψουμε να επαναληφθούν. Και κλείνω. Και κλείνω με αυτό που πολλές φορές έχω πει, ότι δεν υπάρχει μυστικό μαγικό στη συνταγή της οποιασδήποτε επιτυχίας. Μόνο η σκληρή δουλειά ανθρώπων που πρέπει να εμπνέονται από μία αποστολή ζωής, μακριά από εξωτερικά ψημίθια δοξαπλούτου και πρόσχερης δημοσιότητας. Εμείς υποσχόμαστε ότι θα αγωνιστούμε για να τιμήσουμε την παρακαταθήκη, την κληρονομιά, τη μοναδική προσφορά. Χιλιάδων ανθρώπων, δεν το ξέρει η ελληνική κοινωνία και πρέπει να το μάθει, χιλιάδων ανθρώπων που πρόσφεραν τον εαυτό τους ολοκαύτωμα στο λαμπροφόρο βωμό της ελευθερίας, της φιλοπατρίας, του ανθρωπισμού. Αυτούς δεν θα τους προδώσουμε ποτέ, το υποσχόμαστε. Τιμούμε σήμερα μια εξαιρετική προσωπικότητα. Θα επανέλθω και θα δευτερολογήσω με την απονομή του ανάλογου διπλώματος της ανάλογης εξαίρετης τιμητικής διάκρισης. Τιμούμε για τους εθελοντές μας, θα επανέλθω και σε αυτούς. Επιτρέψτε μου όμως, γιατί θα θεωρούσα ειλικρινά άρνηση κάθε ευγένειας και εκτίμησης, εάν δεν ευχαριστούσα από καρδιάς έναν για μένα διακριτό άνθρωπο, μια διακριτή προσωπικότητα, έναν εμπνευσμένο άνθρωπο, τον αγαπητό και εκλεκτό, επιτρέψτε μου να πω, φίλο, τον κύριο Φώτη Καημενάκη, πρώην αρεοπαγήτη επιτιμή.
10 χρόνια βρίσκεται κοντά μας, 10 χρόνια είναι συμπαραστάτης στο έργο παρά το βαρύ φορτίο, θέλει να βοηθήσει, βοηθά με την τεράστια επιστημονική νομική του γνώση και γνώμη και δεν έχω παρά να ευχαριστήσω από καρδιάς, αγαπητέ κύριε Καημενάκη, ό,τι και να πω είναι λίγο. Επίσης, να ευχαριστήσω θερμά την αγαπητή Ελένη Χρονά, που κάθε χρόνο, βεβαίως αφιλοκερδός για να μην παρεξηγηθούμε, μία πραγματικά λάτρης του ερυθροσταυρισμού είναι κοντά μας. Να ευχαριστήσω όμως και έναν εκλεκτό μουσικοσυνθέτη και ερμηνευτή. Τον απολαύσατε, θα τον ξανααπολαύσουμε. Είναι συμπολίτης μου, είναι φίλος μου, ο Πασχάλης Τόνιος, που πραγματικά είναι εκλεκτός. Εμπνευσμένος και αυτός, πάντα δίπλα στον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, να προσφέρει αυτή την ωραία μουσική επένδυση πανδυσία που μόνο αυτός έχει την ικανότητα να μας χαρίσει. Δεν θέλω να κουράσω περισσότερο πολλοί αυτοί που θέλω να ευχαριστήσω, όμως για άλλη μια φορά και κλείνω με αυτό, ευχαριστώ τον Γενικό Γραμματέα του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, τον αγαπητό μου αδελφικό φίλο, τον Γιώργο Δοσκούμα. Αφιλοκερδός, στο πλάι μου από το πρωί μέχρι το βράδυ, για κάποιους φαίνεται παράξενο, φαίνεται κάτι το εξωγήινο, όμως το κάνει πράξη, μαζί βεβαίως με τα υπόλοιπα μέλη, τα θαυμάσια μέλη του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, που δεν έχω λόγια από καρδιάς να ευχαριστήσω για την αγαστή συνεργασία. Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς που μας τιμήσατε, μας τιμάτε με την παρουσία σας. Ειδική ευχαριστία στα αϊθαλή νιάτα του ελληνικού ερυθροσταυρισμού. Πάντα σε θαύμαζα, πρόεδρε, πώς καταφέρνεις και έχεις τέτοια ομιλία και τέτοιο ηρμό σκέψης από μυαλού και από καρδιάς και όχι από κειμένου. Εγώ δεν το έχω καταφέρει 30 χρόνια δημοσιογράφου. Θα μου επιτρέψετε τώρα, αγαπητές κυρίες και κύριοι, να ανατρέξω πολλές δεκαετίες πίσω, στο 1940. Ήταν τότε που το επιβατικό πλοίο Νεράιδα, συμφερόντων του Γιάννη Λάτσι, κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, μετατράπηκε σε πλοίο διάσωσης, φέροντας τα χρώματα του Ερυθρού Σταυρού και μεταφέροντας προσωπικό του Ερυθρού Σταυρού με σκοπό να περισυλλέγει ναυαγούς και πιλότους και να τους παρέχει πρώτες βοήθειες και ασφαλή μεταφορά στα πλωτά νοσοκομεία του πολεμικού ναυτικού. Οπότε η σχέση του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με την οικογένεια Λάτσι πηγάζει από τα βάθη της ιστορίας. Ενώ τις προσφορές και τις δωρεές της οικογένειας Λάτσι, ιδιαίτερα στον ευαίσθητο τομέα της υγείας, θα τις συναντήσουμε πολλές φορές στη διάρκεια των χρόνων. Προσφάτως, το Ίδρυμα Λάτσι δημιούργησε το Κέντρο Ημερήσιας Νοσηλείας Νίκος Κούρκουλος στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και αναδιαρρύθμισε, ανακαίνισε και αναβάθμισε το ΤΕΠ στο νοσοκομείο Γιώργος Γεννηματάς. Σήμερα, ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, όπως προείπε και ο Πρόεδρος, θα απονείμει την ανώτερη τιμητική διάκριση του Χρυσού Σταυρού με τα Χρυσού Κλάδου Δάφνης στην κυρία Μαριάννα Λάτσι για το φιλανθρωπικό της έργο. Να παρακολουθήσουμε όμως πρώτα ένα βίντεο ενδεικτικό μόνο των όσων έχει συνεισφέρει στον τομέα της υγείας η κυρία Μαριάννα Λάτσι. Κυρίες και κύριοι, παραδίδουμε σήμερα με μεγάλη χαρά και τιμή στο Υπουργείο Υγείας και στο Νοσοκομείο Άγιος Σάββας το Κέντρο Ημερήσιας Νοσηλείας Νίκος Κούρκουλος. Με την πεποίθηση ότι το κέντρο
μπορεί να αποτελέσει ένα σύγχρονο χώρο εργασίας, έρευνας και εκπαίδευσης. Με την ελπίδα να αποτελέσει ένα παράδειγμα λειτουργίας και ένα νέο μοντέλο ιατρικής περίθαλψης για την Αττική και για όλη την Ελλάδα. Και με την προσδοκία ότι ο χώρος αυτός θα αξιοποιηθεί επ' ωφελία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των χιλιάδων συνανθρώπων μας που ταλαιπωρούνται από τον καρκίνο. Αυτούς είχα κατά νου όταν ονειρεύτηκα. Σε αυτούς ανήκει και σε αυτούς παραδίδεται. Είναι μία ακόμα απόδειξη του τι μπορούμε να πετύχουμε όλοι μαζί όταν συνεργαζόμαστε σωστά και χωρίς προκαταλήψεις και επιβεβαιώνει την τεράστια δύναμη των συμμαχιών. Είναι και αυτή μία δωρεάν των πολλών και όχι του ενός. Η μονάδα αυτή, όπως και η πρώτη, θα φέρει το όνομα του Νίκου Κούρκουλου. Σας διαβεβαιώνω ότι αυτή η επιλογή δεν γίνεται με καμία διάθεση στεροφημίας ή με τα θάνατον απονομής τιμής. Απλά γιατί ο ίδιος δεν θα το ήθελε. Απλά γιατί ο ίδιος δεν το χρειάζεται εκεί που είναι. Όπως είχα αναφέρει και κατά τα εγγένεια του αντίστοιχου κέντρου στην Αθήνα, η συγκεκριμένη ονοματοδοσία θέλει να αναδείξει και να παραδειγματίσει ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης του καρκίνου από έναν άνθρωπο που αγαπήθηκε και ταυτίστηκε με τη Λεβεντιά όσο λίγοι Έλληνες. Είναι η γενναιότητα, συνεπώς, η υπομονή, η δύναμη για ζωή, η ελπίδα και η αξιοπρέπεια που προβάλλονται μέσα από την επιλογή του ονόματος του κέντρου και όχι το ίδιο το πρόσωπο. Ευλογημένη και τυχερή που μέσα από αυτή την πράξη ευθύνης και αγάπης μπορώ να συμβάλλω στην εθνική προσπάθεια για τη βελτίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το καθήκον αυτό, άλλωστε, μου το δίδεξε ο πατέρας μου, που έχοντας δει τη ζωή και από τις δύο όψεις, ανέκαθεν έκανε πράξη την κοινωνική προσφορά και τη φροντίδα προς τον συνάνθρωπο με κάθε πρόσφορο τρόπο. Πρόεδρο, τον αγαπητό Αντώνη Αυγερινό, να προχωρήσει στην απονομή της ανώτερης τιμητικής διάκρισης του Χρυσού Σταυρού με τα Χρυσού Κλάδου Δάφνη στην κυρία Μαριάννα Λάτσι. Όπως προείπα δευτερολογώντας,
βραβεύουμε σήμερα μια εξαιρετική προσωπικότητα. Μια προσωποποίηση ήθους, ύφους, ευγένειας, εντιμότητας, εργατικότητας και πάνω απ' όλα κοινωνικής προσφοράς. Βραβεύουμε μια προσωπικότητα, την κυρία Λάτση, η οποία διήνυσε και διανύει μια, θα έλεγα, κοινωνική διαδρομή και όχι μόνο, ιδιαίτερα γόνιμη και ευδόκιμη. Δεν θέλω να πω περισσότερα, γιατί η σεμνότητά της δεν μου το επιτρέπει. Όμως, αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι η φιλανθρωπική χορηγία, προσφορά στο θέμα της υγείας, όχι μόνο με τη δημιουργία των δύο κλινικών ημερήσιας προσφοράς που έγιναν το ένα στον Άγιο Σάββα και το άλλο στο Θεαγένειο Θεσσαλονίκης και μετατέψει στο Γεννηματάς, είναι, θα έλεγα, ένα παράδειγμα αλτρουιστικής προσφοράς, αλληλεγγύης, ανθρωπισμού που θα λειτουργήσει, αγαπητή κυρία Λάτση, ως φάρος φωτεινός και σε άλλους συμπολίτες μας, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν και να προσφέρουν σε αυτό τον ευαίσθητο τομέα της υγείας. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να τονίσω ότι η υγεία, όπως και η παιδεία, είναι ο καθρέφτης του πολιτισμού μιας χώρας. Είναι, θα έλεγα, το πραγματικό μέτρο της πίστης στην αξία της ζωής. Όλοι μας, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, ο καθένας μοναδικά και ξεχωριστά, πρέπει να συνεισφέρει ώστε πραγματικά η υγεία να είναι εφικτή για όλους, ειδικά για αυτές τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που όλοι έχουμε υποχρέωση να βοηθήσουμε. Αγαπητή κυρία Λάτση, ό,τι και να πούμε είναι λίγα για τη δική σας προσωπικότητα και το δικό σας έργο, συνέχεια του πατρός σας. Παρακαλώ, θα έρθετε να επιδώσετε. Άγιοι Πατέρες, κυρία Υπουργέ, κύριε Υπουργέ, κύριε Αντιπρόεδρε της Βουλής, κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Πρόεδρε του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, κυρίες και κύριοι. Έχω ετοιμάσει κάποια λόγια να πω, αλλά πρέπει να πω κάτι που δεν μπορούσα να το έχω γράψει πριν έρθω εδώ μέσα. Ότι μπαίνοντας εδώ και κοιτώντας τα μάτια όλους αυτούς τους εθελοντές και τους ανθρώπους που έχουν δουλέψει τόσα πολλά χρόνια και έχουν σώσει τόσες χιλιάδες ζωές, αισθάνθηκα πόσο ασήμαντη είμαι και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που γιορτάζω σήμερα μαζί σας την Παγκόσμια Μέρα του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθρέας Μυσελίνου και πολύ μεγάλη συγκίνηση για την απόφαση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού να μου απονείμει την ανώτερη τιμητική διάκριση του Χρυσού Σταυρού με τα Χρυσού Κλάδου Δάφνης. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με το έργο του, στο οποίο άοκνα με τις δικές του προσωπικές δυνάμεις, συμμετέχουν οι εθελοντές που επίσης βραβεύονται σήμερα, αυτοί οι αφανείς ήρωες, που ποτέ δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τις εικόνες που έχουμε δει, και τελευταία ακόμα περισσότερο, έχει στηρίξει και συνεχίζει να στηρίζει
τους συνανθρώπους μας σε κάθε δυσκολία και σε κάθε συγκυρία που απαιτεί ομαδική προσπάθεια και βοήθεια. Τα ιδεώδη που ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός πρεσβεύει αποτελούν στάση ζωής για τους περισσότερους πολίτες της χώρας μας που επιζητούν να προσφέρουν ανακούφιση σε όσους έχουν ανάγκη. Η διδαχή, αλλά πιο ουσιαστικά το παράδειγμα των γονιών μου κατά τη διάρκεια της ζωής τους, επηρέασε τον τρόπο σκέψης μου και την αντίληψή μου για τον ανθρώπινο πόνο, τις αγωνίες των συνανθρώπων μας, τις καθημερινές τους μάχες, σε κάθε αντίξουες συνθήκες. Η δική μου συμμετοχή, το λίγο που θεωρώ ότι προσφέρω, αν σκεφτεί κανείς τις τεράστιες ανάγκες, δεν αισθάνομαι ότι είναι μόνο καθήκον μου. Είναι εσωτερική ανάγκη. Ανάγκη που προκύπτει από την αγάπη για τους γύρω μου, για την επιθυμία να μοιραστώ ό,τι απλόχερα μου δόθηκε εμένα με τους λιγότερο τυχερούς αυτού του κόσμου. Και η συνειδητοποίηση ότι κάθε μικρή έστω συνεισφορά μας για να απολυνθεί ο ανθρώπινος πόνος αποτελεί ένασμα και για άλλους συνανθρώπους μας. Να ενώσουν και αυτοί τις δυνάμεις τους. Αυτό που έλεγα ότι δεν είναι δωρεά του ενός, είναι δωρεά των πολλών. Γιατί ποτέ ένας δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά, λοιπόν, και πίστη ότι σταδιακά όλοι, περισσότεροι από εμάς, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν από μέρους μας για να φέρουμε την ελπίδα και ένα καλύτερο και φωτεινότερο μέλος για τους συνανθρώπους μας. Ο Ερυθρός Σταυρός, Ερυθρά Εμισέλινος, χωρίς καμία διάκριση δραστηριότητές τους, δίνουν το παράδειγμα σε όλους. Προστρέφουν, συνδράμουν, ανακουφίζουν, κάνουν πράξη τις ιδέες της αλληλεγγύης, της συμπόνιας, βρίσκονται στο πλάι των αδύναμων, των αναξιοπαθούντων. Εύχομαι εκδηλώσεις σαν τη σημερινή να είναι πάντα αφορμή γιορτής. Μιας γιορτής για την αλληλεγγύη και για την ελπίδα. Σας ευχαριστώ. Μια εξαίρετη, λοιπόν, βράβευση μιας εξαίρετης προσωπικότητας. Όμως, σήμερα επίσης βραβεύουμε και αυτούς τους υπέροχους εθελοντές μας. Τους μοναδικούς εθελοντές μας. Είμαι υπερήφανος για πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων και γιατί η ίδια η Διεθνής Ομοσπονδία Διαστόματος του Προέδρου Φραντζέσκο Ρόκα κατ' επανάληψη έχει βάλει τους εθελοντές μας ως παράδειγμα σε όλους τους εθνικούς συλλόγους. Αυτή η μικρή Ελλαδίτσα, ο μικρός ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με το μεγάλο όμως ηθικό ανάστημα, παρέμεινε, κυρίες και κύριοι, που δεν το γνωρίζετε, δεν το γνωρίζει ο ελληνικός λαός
Δυστυχώς, περίπου 9 μήνες στο συνοριακό σταθμό ΣΥΡΕΤ Ρουμανίας-Ουκρανίας. 9 περίπου μήνες. Προσφορά νοσηλευτικής πρωτοβάθμιας φροντίδας από 8 το πρωί μέχρι 10 το βράδυ. Μοναδική βεβαίως η προσφορά των υπέροχων ήθελοντών μας, με αυτή την μοναδική, θα έλεγα, εκπαίδευση θεωρητική και πρακτική, με ένα μοναδικό υπερσύγχρονο εξοπλισμό, με μοναδικές εκπαιδεύσεις δύσκολες, πολύ δύσκολες, για να τους καταστήσουν όμως δυνατούς να αντιμετωπίσουν μια κλιματική κρίση που θα έχουμε κάποια στιγμή μπροστά μας και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσουμε. Αυτούς λοιπόν τους υπέροχους ανθρώπους, αυτούς τους υπέροχους εθελοντές, για τους οποίους δεν έχω λόγια να πω περισσότερα. Αυτό το οποίο έχω να πω είναι, τους θαυμάζουμε, τους επενούμε, τους χειροκροτούμε, πάνω απ' όλα υποκλινόμαστε στο μεγαλείο της ψυχής τους. Ελένη μου, έχεις το λόγο. Λοιπόν, να ενημερώσω σε αυτό το σημείο, αγαπητές κυρίες και κύριοι, για όσους δεν το γνωρίζουν, ότι στον περιβάλλοντα χώρο του Ζαπίου Μεγάρου υπάρχει μεγάλη έκθεση οχημάτων και εξοπλισμού του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Οι πολίτες μπορούν να γνωρίσουν από κοντά τους ήρωες της διπλανής πόρτας και να ενημερωθούν αναλυτικά για το έργο τους. Η ψυχή λοιπόν του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού είναι χιλιάδες εθελοντές των 86 τμήματων του σε όλη την Ελλάδα. Αυτή την ώρα, μάλιστα, μας παρακολουθούν από κάθε γωνιά της πατρίδας μας, καθώς η εκδήλωση μεταδίδεται και διαδικτυακά μέσω του YouTube. Τους ευχαριστούμε από καρδιάς για το υψηλού επίπεδου αλτρουιστικό έργο τους και δεν θα πάψουμε να τους χειροκροτούμε δυνατά. Απόψε, λοιπόν, τιμώνται οι εθελοντές των τομέων υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και σαμαριτών διασωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Στο πρόσωπο 4 ανθρώπων, 2 από τον τομέα υγείας και 2 από τον τομέα κοινωνικής πρόνοιας, που ακούραστα συμβάλλουν στο αλτρουιστικό έργο του, θα τιμήσει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τους χιλιάδες εθελοντές που προσφέρουν στους τιμείς αυτούς. Πάμε λοιπόν για την πρώτη βράβευση. Εκπαιδεύτηκε στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό το 1960. Μετράει μέχρι σήμερα 3.500 παρουσίες και 14.000 ώρες σε δράση του οργανισμού. Τιμήθηκε με το Χρυσό Μετάλλιο Εράνου το 1986 και με τον Αργυρό Σταυρό το 2013, ενώ από το 2009 είναι επιθεωρήτρια επιτιμή. Επιπλέον είναι και μεγάλη δωρήτρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Χάρη στη δική της χορηγία το 2022, ψηφιοποιήθηκε όλο το ιστορικό αρχείο του τομέα υγείας. Πολύτιμο υλικό που διασώθηκε από τη φθορά του χρόνου και διευκολύνεται η πρόσβασή του, ώστε οι επόμενες γενιές να μάθουν για τη μεγάλη προσφορά των νοσηλευτριών και των εθελοντιών του τομέα υγείας. Κυρίες και κύριοι, κυρία Μαριλένη Παπαλεξοπούλου. Εκπαιδεύτηκε στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό το 1999, μετράει 4.439 παρουσίες και 17.756 ώρες απαράμιλης δράσης στον οργανισμό. Έχει διακριθεί με το Χρυσό Μετάλλιο Εράνου από το 2009, ενώ από το 2022 είναι επίσης επιθεωρήτρια επιτιμή. Ανταποκρίνεται άμεσα όπου και όποτε τη ζητηθεί από τους σεισμούς το 1999, μέχρι και σήμερα στην υγειονομική και μεταναστευτική κρίση. Επιπλέον, έχει προσφέρει πολλές ώρες εθελοντικής εργασίας στο Τζάνε Νοσοκομείο Πειραιά. Κυρίες και κύριοι, κυρία Στυλιανή Φωστέρη. Και στον τομέα πρόνοιας, δύο κυρίες θα βραβευθούν απόψε. Είναι εθελόντρια κοινωνικής πρόνοιας του Ερυθρού Σταυρού από το 1983. Συμμετέχει ενεργά στο ανθρωπιστικό έργο του οργανισμού, σε θέσεις ευθύνης, σε προγράμματα και δράσεις του τομέα κοινωνικής πρόνοιας, αλλά και σε καταστάσεις κρίσης. Συχνά ενισχύει με δωρεές και χορηγίες τις δράσεις της κοινωνικής πρόνοιας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού την προήγαγε το 2012 σε επιθεωρήτρια. Καλωσορίζουμε την κυρία Βασιλική Κουρή.
Η κυρία Βασιλική Κουρή αυτή τη στιγμή, επειδή δεν μπορούσε να προσέλθει η Δία, έχει στείλει την εγγονή της, η οποία θα μπορέσει να παραλάβει αυτό το βραβείο. Ασχολείται με τον Ερυθρό Σταυρό από το 1997 στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας ως εθελόντρια στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Με την καθοδήγηση της κοινωνικής υπηρεσίας εντάχθηκε απόλυτα στην άξια ομάδα 15-20 ατόμων που προσεγγίζουν και προσφέρουν αποτελεσματικά και με απόθεμα ψυχή στον πάσχοντα άνθρωπο. Καλώς ήρθατε, κυρία Σοφία Ψαλτοπούλου. Οι εθελοντές Σαμαρίτες, Διασώστες και Ναυαγοσώστες, το πολυπληθέστερο εθελοντικό σώμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με δυναμική παρουσία σε 37 πόλεις της Ελλάδας, προσφέρουν καθημερινά αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους στην ελληνική κοινωνία, τόσο στην αντιμετώπιση καταστροφών, φωτιές, πλημμύρες, σεισμοί, όσο και στην έρευνα και τη διάσωση αγνοωμένων, στην εκπαίδευση πρώτων βοηθειών σε πολίτες, αλλά και στην παροχή υγειονομικών καλύψεων σε όλες τις κορυφαίες πολιτιστικές και αθλητικές διοργανώσεις της χώρας. Πηξίδα τους, η διευρυμένη προσφορά σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Και παράλληλα, οι εθελοντές Σαμαρίτες Διασώστες συμμετέχουν σε όλες τις διεθνείς ανθρωπιστικές δράσεις του Ερυθρού Σταυρού. Πιο πρόσφατα παραδείγματα ήταν η κέρια συμβολή τους στην εκτόνωση της ανθρωπιστικής κρίσης που προκάλεσε ο φωνικός σεισμός στην Τουρκία και τη Συρία, αλλά και οι εχθροπραξίες στην Ουκρανία. Και θα μου επιτρέψετε εδώ να πω ότι χρήζει ιδιαίτερης μνήας και η συγκλονιστική προσφορά των εθελοντών Σαμαριτών Διασωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην αντιμετώπιση του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Από τις πρώτες ώρες βρέθηκαν στο πλευρό των τραυματισμένων επιβατών, παρέχοντάς τους πρώτες βοήθειες και ασφαλή μεταφορά στο νοσοκομείο. Επίσης, επομίστηκαν το δύσκολο έργο της ανάσυρσης των αγνοωμένων από τα συντρίμια. Επέδειξαν αστήρευτα ψυχικά αποθέματα στην αντιμετώπιση αυτής της κρίσης στην περιοχή. Και πρώτος, στο τραγικό σημείο του δυστυχήματος των Τεμπών, βρέθηκε ο δόκιμος εθελοντής Σαμαρίτης Διασώστης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Νίκος Μπαρλαγιάννης. Και σήμερα, στο πρόσωπο του Νίκου Μπαρλαγιάννη, τιμούνται απόψε όλοι οι εθελοντές, Σαμαρίτες, Διασώστες και Ναυαγοσώστες που συμμετείχαν στην αντιμετώπιση του συμβάντος. Θα πάμε τώρα να πάρουμε... Πρόεδρε, να συνεχίσω με τα μουσικά. Πάμε να πάρουμε τώρα μία ακόμα μουσική ανάσα. Ο Πασχάλης Τόνιος, ερμηνευτής συνθέτης σε αποσπάσματα του έργου «Επιφάνεια» του Γιώργου Σεφέρη, σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη. Ξέρουμε ότι σας κουράσαμε σήμερα. Ζητάμε για πολλωστή φορά χίλια συγγνώμη. Όμως θα απολαύσετε αυτή πάλι τη μουσική πανδησία. Αξίζει τον κόπο. Εγώ να ευχαριστήσω θερμά κλείνοντας τους αφανείς ήρωες, αγαπητή Ελένη, που δημιούργησαν τη σημερινή εκδήλωση. Είναι τα παιδιά του γραφείου μου, οι εκλεκτές κυρίες του γραφείου μου, οι εκλεκτές κυρίες του Γραφείου Επικοινωνίας, πολλοί άλλοι, όπως είπα, αφανείς που δεν φαίνονται. Να ευχαριστήσω και το Γραφείο Νούφιο που πάντα είναι δίπλα μας και κάνει ό,τι είναι εξαιρετικά δυνατόν για να μας βοηθήσει. Να δώσω όμως συγχαρητήρια και στο μόνιμο προσωπικό του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για τη δική του καθημερινή προσφορά. Και επιτρέψτε μου και εμένα από καρδιάς να ευχαριστήσω κλείνοντας, είναι ηθική μου υποχρέωση, το αισθάνομαι, τη σύζυγο και την κόρη μου, διότι (Κι)
διότι μου ανέχονται να λείπω καθημερινά, διότι δεν γίνεται διαφορετικά, το καθήκον καλή. Όπως ακούσατε, υπάρχουν άνω των 80 περιφερειακά τμήματα, από τη μακρινή ακριτική οριστιάδα μέχρι το έσχατο της Κρήτης, και πρέπει δυστυχώς να βρισκόμαστε παντού, να παρακολουθούμε και να ενδυναμώνουμε τα μέλη και τους εθελοντές μας. Ευχαριστώ θερμά όλους και όλες. Βραδιάζει.
σταμάτησα τη ζωή μου. Ευχαριστούμε. Ακούμε τη δεύτερη ενότητα, το έργο «Επιφάνεια», σε ποίηση Γιώργου Σεφέρη και μουσική Μίκη Θεοδωράκη. Μέσα στις θαλασσινές σπηλιές. Μέσα στις θαλασσινές σπηλιές υπάρχει μια δίψα, υπάρχει μια αγάπη. Υπάρχει μια δίψα, υπάρχει μια αγάπη. Υπάρχει μια έκσταση. Όλα σκληράσαν τα κοχύλια. Μπορείς να τα κρατήσεις μες στην παλάμη σου. Μέσα στις θαλασσινές σπηλιές. Σε κοίταζα στα μάτια και δε σε γνώριζα. Μη δε κι εσύ με γνώριζες. Ευχαριστούμε πολύ. Το περιγυάλι το κρυφό. Και να το ψιθυρίσουμε και όλοι μαζί θα ήταν πολύ όμορφα, νομίζω, σε αυτό το υπέροχο κλίμα. Ξέρω πάρα
τι καρδιά, με τι πνοή, τι πόθος και τι πάθος πήραμε τη ζωή μας λάθος και αλλάξαμε ζωή. Πάμε μαζί να το ψιθυρίσουμε αυτό. Με τι καρδιά, με τι πνοή, τι πόθους και τι πάθος πήραμε τη ζωή μας λάθος κι αλλάξαμε ζωή. Πήραμε τη ζωή μας λάθος. Στο χέρι μας είναι να βάζουμε τη ζωή στο δρόμο το δικό της, το φωτεινό δρόμο. Θέλω να ευχαριστήσω πριν κλείσουμε αυτή την όμορφη, όχι απλά όμορφη, ψάχνω μια λέξη πολύ ιδιαίτερη, γιατί το σημερινό πνεύμα είναι αυτό που είναι η βάση της ψυχής του ανθρώπου, της αλληλεγγύης. Όταν σκεφτόμαστε τον συνάνθρωπό μας, νομίζω κάνουμε το χρέος ως άνθρωποι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε, που μου έδωσες αυτή την χαρά να συμμετέχω σε αυτό το πνεύμα, σε αυτό το κλίμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα παρουσιάσω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα παρουσιάσω τους μουσικούς μας. Δήμητρα Χανιαλάκη στο φλάουτο. Δημήτρης Μαρίνος στο πιάνο. Χρήστος Ζούμπος στη κιθάρα και στις ενορχιστρώσεις. Η Βάσια Ηλιάδη στο κόντρα μπάσο. Στο λαϊκό μας μπουζούκι ο Νίκος Κρέτσης. Στα φωνητικά η Λίνα Ικιωσέ. Και θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα για τα Αϊθαλή, για την διαχρονική αυτή χοροδία του φίλου μου του Δημήτρη Τυπάλδου, που πάντοτε είναι μπροστά. Κλείσουμε αυτή τη βραδιά με ένα τραγούδι που πιστεύω το αγαπάτε, το ξέρετε και θέλω να συμμετέχετε όλοι, γι' αυτό θα κλείσουμε με αυτό. Της δικαιοσύνης ήλια νοείται. Πάμε μαζί.
για πιο λευκά. Και τα σπίτια πιο λευκά στου γλαυκού το γειτονέμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πασχάλης Τόνιος, Πασχάλης Τόνιος, ανυπέρβλητος μοναδικός, το Σεπτέμβριο όλοι στο Ηρώδιο. Παιδιά, μικρόφωνο, ευχαριστώ. Ήθελα να ενημερώσω, αγαπητές κυρίες και κύριοι, τελειώνουμε, ένα λεπτό υπομονή. Η πολιτεία, αναγνωρίζοντας το έργο του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Κινήματος και τιμώντας σήμερα την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, έχει φωταγωγήσει το κτίριο της Βουλής με τα χρώματα του Ερυθρού Σταυρού. Και μπορείτε να πάτε μια βόλτα φεύγοντας από εδώ, να δείτε την υπέροχη Βουλή πώς φαίνεται φωταγωγημένη με τα χρώματα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Εδώ λοιπόν θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο, Δόκτωρ Αντώνη Αυγερινό, αγαπητέ Αντώνη, για την τιμή που μου έκανες και φέτος. Προείπα, ό,τι και να πω όμως είναι λίγο για μια εξαίρετη δημοσιογράφο ήθους και ύφους, φίλη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Αν ιδιοτελεί, της αξίζει ένα θερμό χειροκρότημα. Ευχαριστούμε όλες και όλους, όλες και όλους. Χίλια ευχαριστώ και τον χρόνο πάλι εδώ. Εύχομαι σε όλους καλή δύναμη και καθαρό μυαλό, σε όλους μας.